I will rise but never fall. I'll be standing tall. I won't ever lose my pride by your side. I was trapped inside a storm, million miles away from home. Λίγα λεπτά πριν ανεκδούμε τα τραγούδια σας για την Eurovision, μαζί μας ο Παρίς, νέο στο χώρο, νέο παιδί, γεμάτο ενέργεια σε βλέπω, ζωηρό. Έτοιμος να χορέψεις. Πόσο φαίνεται που θα είσαι στην Eurovision φέτος? Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία προφανώς. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί είναι ιδανικό ξεκίνημα για μένα. Θα δώσω το καλύτερο μου αυτό, τι άλλο να πω. Περιμένουμε αγωνία να δω τι θα γίνει στα τραγούδια στη συνέχεια και να έρθει η μέρα που θα παρουσιάσει το τραγούδι. Σε εύχομαι να πάνε όλα τέλεια. Εύχομαι να τα καταφέρεις. Και τι μπορούμε να περιμένουμε από σένα, εάν επιλεχθεί το τραγούδι σου και φτάσεις να πας στην Eurovision? Αν επιλεχθεί, σημαίνει ότι έχουμε ακόμα περίπου 2 μήνες. Να ξέρετε ότι θα κάνω πραγματικά ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπορώ να εκπροσωπήσω επάξια τη χώρα μας στο εξωτερικό. Και τώρα δηλαδή, με αυτή την οτροπία είναι που δουλεύω όλα τα στάδια να πέρασω από την Ελλάδα. Δηλαδή θα δώσω το καλύτερο μου αυτό. Ρυθμικό κομμάτι, χορευτικό, τι? Ρυθμικό, χορευτικό, δυναμικό, με πολύ ένταση και πολύ συνέστημα. Ελληνικός ξένος ο Σπανιζού, για πες μας λίγο. Κάτι έχουμε ακούσει. Κάτι έχετε ακούσει, είναι ένα ωραίο μείγμα. Θα σε λίγο καιρό, λίγο υπομονή. Κρύβεις εκδείξεις. Κρύβω, ναι. Τους εύχομαι. My soul, I guess I'm just no one. You killed me and I'm done. Without a gun, my life will fade. I feel betrayed. Just can't be brave without faith. Στοιχείο, τι έχει μέσα, στίχους, μουσική, τίτλο, όλα. Τα έχουμε πει τα όνοματα, δυστυχώς, στους φέτες. Έχει τίτλο One Last Breath, έχει ξένο στίχο. Είναι μια δυναμική μπαλάντα. Είναι η μοναδική μπαλάντα. Ναι, και χαίρομαι γι' αυτό. Είναι πλεονέκτημα αυτό, είναι πλεονέκτημα αυτό για την πεντάδα. Ναι. Και νομίζουμε πως θα διαφοροποιηθεί πάρα πολύ. Είναι μια πολύ σημαντική μπαλάντα και πολύ δυναμική. Και νομίζουμε ότι είναι ένα ωραίο κομμάτι για να πάει Eurovision. Ποιο τραγούδι σας άρεσε? Καταρχήν και τα 5 ήταν πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Το χαρήκαμε γιατί θα είναι πολύ ωραίο όμορφος διαγωνισμός. Θα έχει πολύ ψηλό επίπεδο φέτος. Δεν θέλω να χαίρομαι γι' αυτό. Αν χάσουμε, θα χάσουμε από κάτι αξιόλογο. Ναι. Αυτό είναι καλό. Λοιπόν, ξέρεις τώρα τι κυκλοφορεί στο ίντερνετ και τι γίνεται με τους φανς και αυτό και στην ουσιαστικά. Λέγανε άλλοι, λέγανε πολύ ωραίο το φόρεμα σου, το άσπρο.
προσεκώ. Α, ωραία, εντάξει, δεχτά και τα κακά και τα καλά. Εμείς παίρνουμε τα καλά, όμως να παίρνουμε ενέργεια, δύναμη. Πώς είσαι, πώς νιώθεις, πώς αισθάνεσαι για αυτό το τραγούδι? Αισθάνομαι μεγάλη χαρά, ενθουσιασμό. Είναι ένα βήμα πριν από την πραγματοποίηση του έργου μου. Εύχομαι ότι το κοινό θα αγαπήσει το κομμάτι μας. Να σας πούμε και εμείς, σαν δημιουργοί, ότι νιώθουμε ότι έχουμε εμπιστευτεί ένα κομμάτι σε μια καταπληκτική φωνή που το έχει φορτίσει με πολύ συνέστημα και το έχει απογειώσει, θα λέγαμε. Και το ίδιο το κομμάτι είναι βγαλμένο από ψυχή, οπότε πιστεύω ότι η Μαρία Έλληνα που το τραγουδάει και όλας με ψυχή το φτάνει στο άπειρο. Η Δέσποινα Βαλίση έχει πάρει, έχει ασχοληθεί καθόλου, τι σου έχει πει, συμβουλές? Έχει ασχοληθεί αρκετά, τη συμβουλεύουμε, τη στέλνω φορέματα, πώς θα κάνω τα μαλλιά μου, πώς θα βαφτώ, στέκεται δίπλα μου και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θα φορέσει τον ελληνικό τελικό? Έκπληξη, Κατερίνα, αυτό, έκπληξη. Voice, ήσουν η Νική Τρελιπερσινή, ήσουν το κορίτσι που αγαπήσαμε και ψηφίσαμε να βγεις. Θέλω να μας πεις ποιος παίκτης μέχρι στιγμής ήταν αυτός που σου άρεσε, αν παρακολουθείς το Voice. Μ' άρεσε ο Νεκτάριος. Ήταν πολύ αληθινός και έβγαλε ένα συνέστημα που με άγγιξε. Γεια σας. Τραγουδιών σήμερα. Έγινε η παρουσίαση των τραγουδιών σήμερα. Ναι. Και η κλήρωση για την σειρά εμφάνισης των καλλιτεχνών την Ευρωβουλευτική. Πώς δεν εμφανιστούν λοιπόν? Α, θα εμφανιστούν. Πολύ ωραία σειρά. Ένα. Σύρια. Δύο. Που μα είσαι? Τρία. Μπαρίς. Τέσσερα. Σάλια. Και ποιος μένει, πέμπτες? Μαρία. Μάλιστα, και ποιο τραγούδι σας άρεσε? Όλα. Μέσα μέσα σε πάνω. Ας πούμε, αντικειμενικά ήταν όλα πολύ ωραία. Εμείς είχαμε ακούσει demo εκδοχές, οπότε και για μας είναι η πρώτη μέρα που τα ακούσαμε πραγματικά ολοκληρωμένα και με κάποια εικόνα εικόνας μέσα από τα βίντεο κλιπ. Γιατί φαντάζομαι ότι θα είναι αυτή η τελική τους εμφάνιση. Όμως, εγώ δεν έχω πρόβλημα να ξεχωρίσω κάποιο, απλά δεν έχω προλάβει ακόμα να ξεχωρίσω κάποιο και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, παιδιά, η Τετάρτη. Παίζει ρόλο. Ποιες τουαλέτες θα φοράς, τι φοράματα, ποιανού σχεδιαστήκα? Και ποιος θα τις έχει βάλει πριν, αν θα τις έχει βάλει, αν θα είναι αντιγραφής από κάτι, αν θα είναι κάτι τα Όσκαρ από αυτό το κοινό που είδαμε. Ναι, θα χωθούμε. Α, δεν ξέρω, μπορεί. Κοίτα, κοίτα, και εντελώς τι μέτρα θα είμαστε. Αλλά παιδιά είναι. Όχι εντελώς για την θέση όμως. Αλλά από εδώ μέχρι κάτω, εντάξει. Θα κάνετε κάτι ξεχωριστό σε αυτή την παρουσίαση της Γιουρίζου? Θα χορέψετε, θα τραγουδήσετε, τι θα κάνετε? Θα κάνουμε κάποια πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να σας πούμε. Very sorry για το μικρόφωνο. Very sorry. Το τραγούδι μου που έχω ετοιμάσει για το ελληνικό τελικό. Πάρα πολύ ενθουσιασμένη, πάρα πολύ ευχαριστημένη με το τραγούδι μου. Ετοιμάζουμε και πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη σκηνική παρουσία μαζί με τον Αναστάσιο Δελιγιάννη, χορογράφος. Ελληνικά στοιχεία. Ελληνικά στοιχεία, εννοείται πως έχει ελληνικά στοιχεία. Έχει το κλαρίνο μέσα, έχει ταούλι, αλλά και όχι μόνο αυτά. Έχει και στοιχεία γενικά από την παγκόσμια μουσική, ας πούμε, και το έχουμε καταφέρει και το έχουμε παντρέψει όλα μαζί. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί που λένε ότι κλέβεις την παράσταση, τα δίνεις όλα και άλλοι μόλις ακούσαν το ελληνικό στοιχείο ή όλο αυτό το συνδυασμό, παλέει σαν για μια Άντζελα Δημητρίου. Πάντα θα υπάρχουν και αρνητικά σχόλια και θετικά σχόλια θα υπάρχουν πάντα. Το τραγούδι από τη στιγμή που το έχω γράψει εγώ, συνεργασία εννοείται με εξαιρετικούς μουσικούς, τους Weird Brothers και τον Μάρτο Ψωμόπουλο, εμένα με εκφράζει απόλυτα. Έχει ένα τίτλο που έχει απόλυτη σχέση με την Ελλάδα. Εγώ την αγαπάω την Ελλάδα, εδώ μεγάλωσα, η χώρα που με στήριξε και στην καριέρα μου. Θα σε ψηφίσουν όμως οι Δανείοι, γιατί δύο φορές έχεις πάει Eurovision για τη Δανία, νομίζω. Εγώ δεν έχω ξαναπάει Eurovision. Είναι... Έχεις προσπαθήσει.
σαν να γίνει ένα όνειρό μου πραγματικότητα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι έχεις πάει να κάνεις επαγγελματικά? Επαγγελματικά, γενικά συνεργάζομαι και με τη Δανία, ετοιμάζω και ένα άλμπουμ. Είμαι από τη Δανία, είμαι μισή Δανέζα. Θα πάρουμε ψήφους από τη Δανία, τι θα γίνει? Να ευελπιστώ, ναι, και ήδη με έχουν πλησιάσει, ας πούμε, δημοσιογράφο από τη Δανία και μιλάνε για τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα και για τη συμμετοχή. Ελπίζω να με ψηφίσει και ο κόσμος, να καταφέρουμε να πάμε στη Βιέννη μαζί. Και είμαι σχεδόν σίγουρο ότι θα μας ψηφίσει και η Δανία και η Σουηδία. Είναι γιορτή απόψε, έλα και δώσ' μου τη μεγαλύτερη αγάπη του κόσμου. Μόνο χαμόγελα και ήλιο να θυμάμαι, είναι σφιχτή αγκαλιά και πονάμε. Νύχτα γλυκιά με τζάζ και συρτάκι, άστρα φιλιά στο μπλε μας νησάκι. Αγάπη του κόσμου. Όχι, να το πούμε άλλο. Όχι, μην το προδίδει. Το ακούσαμε ήδη. Το ακούσαμε ήδη. Εντάξει, τότε το υπόλοιπο την Τετάρτη. Το μοναδικό είναι ελληνικό στίχο τραγούδι φέτος. Ναι, το μοναδικό αυτό είναι η αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε τόσο ωραία και μεγάλη και αγαπημένη ομάδα. Σας χαίρομαι από τα παιδιά από τις Πάντρα, βέβαια, καραπάω, καταλαβαίνετε, έχετε ταυτιστεί τόσο πολύ. Θέλω να μας μιλήσετε λίγο για τη συνεργασία σας με την Θωμαία Πέρκη και για το τραγούδι. Άψω για συνεργασία στο στούντιό μου, με υπολείπτε τον Κώστα Αγέρη, στίχους Γιάννη Σύμνης, μουσική δική μου. Κώστας Αγέρης από το Voice. Από το Voice, ναι, είναι ο υπολείπτης μου και παίζει και λίρα μαζί μου στο μαγαζί που εμφανίζομαι και μια πολύ όμορφη και πολύ καλή φωνή. Και άξιο παιδί που ασχολείται με την τζαζ, σπουδάζει τζαζ μουσική και τραγουδάει πάρα πολύ καλά και τον ελληνικό και τον αγγλικό στίχο. Να σας ρωτήσω τώρα. Και το μπουζόκι, πολύ καλή έτσι να φανεί αυτό το όργανο γιατί αξίζει. Βέβαια, και είναι και ελληνικό, ελληνικό όργανο. Να ρωτήσω, θα δούμε δηλαδή εσάς στη σκηνή και τον Κώστα Αγέρη στη σκηνή? Όχι, θα δούμε, δεν ξέρουμε ακόμη. Εσύ έχεις από όλους. Έχεις το ιστορικό συγκρότημα παιδιά από την Πάτρα, έχεις και Voice. Μισό λεπτό να προσθέσω κάτι και έναν άνθρωπο ο οποίος παίζει όλα τα έγχρωτα της Μεσογείου. Και κύριο Γιάννη Σύνη που έχει βάλει όλα τα στοιχεία στους στίχους της Ελλάδας. Θα μπορούσε να έχει Ελλάδα. Θεό Αύγουστο, πες τα Γιάννη μου, πες τα εσύ. Κάναμε ένα τραγούδι Ελλάδα. Γλέντι, χαρά, φως, ελπίδα. Γλέντι, αγάπη, Ελλάδα. Γλεντάμε.